Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές μου, καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή ακόμα με τίτλο «Τώρα αναλαμβάνει το έθνος». Είμαι η Σαββάκη Μαρία και εκπέμπουμε από το TV Web Αιγαίης. Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Φελέκη, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στον ομό Δωδεκανήσου. Θα συνδεθούμε αμέσως μαζί του να μας μεταφέρει τα νεότερα από τα νησιά. Κύριε Φελέκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κυρία Σαββάκη, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή σας πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Φελέκη, είστε ένα νέο παιδί. Έχετε αποφασίσει να πολιτευθείτε με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και είστε στη Δωδεκάνησο και ζείτε στα νησιά Κάλυμνο και Κο, μου έχετε πει. Φυσικά, ναι, είμαι από Κάλυμνο καταγωγή μου και εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στο νησί της Κο. Και είμαι και χειμώνα καλοκαίρι και στο νησί της Καλύμνου και στο νησί της Κο και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και για δουλειές και για τον πολιτικό φορέα. Μάλιστα. Οπότε περνάτε το περισσότερο το μισό χρόνο, ας πούμε, στην Κο και τον μισό χρόνο στην Καλύμνο και αφιερώνετε και κάποιες εβδομάδες προφανώς στα υπόλοιπα νησιά. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, κύριε Φελέκη. Σας κάλεσα όμως σήμερα να μας πείτε, επειδή γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν γεγονότα σε αυτά τα νησιά που δεν έχουμε πρόσβαση κάπως αλλιώς να μάθουμε νεότερα και θέλω να μου μεταφέρετε τα νεότερα. Καταρχήν είχαμε ένα θέμα με το λιμάνι και με τις ζημιές που είχαν γίνει από τους σεισμούς πριν από 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Έχουν επισκευαστεί αυτά τα πράγματα, έχει πάρει το νησί την κανονική του ροή? Φυσικά, κύριε Σαββάκη, από το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2017 στην Κο, είχε γίνει μια πάρα πολύ τεράστια ζημιά και στο λιμάνι της Κο και σε κτίρια και σε εκκλησίες και σε ναούς και σε πολιτιστικές περιουσίες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, με αρκετή χρονοκαθυστέρηση 3,5 χρόνων, έχει φτιαχτεί το λιμάνι η μπροστινή μεριά το λιμάνι της ΚΟ, που πάντα ημερόπλαια και αράζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε σιγά σιγά να επισκευαστούν και οι ναοί και να ολοκληρωθούν οι ζημιές. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια από το πολιτικό σύστημα. Τα βλέπουμε χρόνια, οπότε επηρεάζει και το νησί, συγκεκριμένα της ΚΟ. Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν ότι όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη ροή τους. Τουλάχιστον το λιμάνι που αφορά και τον τουρισμό και τις μετακινήσεις των νησιωτών. Βλέπουμε ταυτόχρονα όμως, κύριε Φελέκη, ότι εγκαινιάστηκε πρόσφατα ένα hot spot για τους μετανάστες, το οποίο έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί στην ΚΟ με αυτή τη νέα δομή. Κύριε Σαββάκη, το θέμα είναι ότι η ΚΟ, στο νησί της ΚΟ και οι ΚΟΗ, οι πολίτες της ΚΟ, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλά χρόνια. Όλα ξεκίνησαν από το 2015, όταν ήρθαν οι μεγάλες ροές μεταναστών εκείνο το καλοκαίρι. Ήμασταν ανήμποροι να το διαχειριστούμε όλο αυτό, και οι αρχές και η λιμενική αστυνομία, όπως όλοι μας, ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας. Ερχόταν πάρα πολλές εκατοντάδες κόσμος πρωί-βράδυ με τις βάρκες. Κυριολεκτικά είχε γίνει ένα τσαντήρι, ας πούμε, επιτραπή έκφραση το λιμάνι της ΚΟ, που ήταν η βιτρίνα του νησιού και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύς ο κόσμος και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει για να ταυτοποιηθούν εδώ πέρα, έστω για 48 ώρες, για λίγο παραπάνω, δεν ήταν ο σκοπός τους να μείνουν. Ωστόσο, κάποιοι αποφάσισαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ πέρα. Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, με το έτσι θέλω, θέλησαν να κάνουν κέντρο υποδοχής εδώ πέρα στην ΚΟ. Λες και ήξεραν ότι θα έρχονται συνέχεια μετανάστες και θα πρέπει να μείνουν εδώ πέρα.
οι κάτοικοι της ΚΟ και συγκεκριμένα στο χωριό Πυλή, που εκεί έγινε και η δομή, ξεσηκώθηκαν πάρα πολύ έντονα, έδειξαν πάρα πολύ τη δυσαρέσκειά τους. Η Δημοτική Αρχή τότε δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο από το να βγάζει ανακοινώσεις. Στην ουσία βοήθησαν και με λίγα λόγια με τη στάση τους εκείνη την εποχή την τότε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση τότε είχε στείλει δυνάμεις στο ΜΑΤ για να γίνουν οι επισκευές και η κατασκευή του κέντρου τότε πάνω στο χωριό Πυλή. Έστειλαν πάρα πολύ κόσμο στο νοσοκομείο. Κύριε Φιλέκη, μισό λεπτό. Τα ΜΑΤ τα στείλανε για τις κατασκευές ή για την καταστολή στην εξέγερση του κόσμου? Αυτό ακριβώς. Την ώρα που θα γινόταν η κατασκευή τότε της δομής, που επίσης έγιναν σε χρόνο ρεκόρ και εκεί πέρα πάνω, ο κόσμος δεν ήθελε να γίνει αυτό, γιατί ήξεραν ότι αν δεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο, όχι ότι δεν είναι φιλόξενος κόσμος ο κοακός λαός, απλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκείνοι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα λόγω ότι ήταν η κύρια είσοδος για να φύγουν η χώρα μας και το νησί, για να φύγουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια καλύτερη ζωή, γιατί ερχόντουσαν από χώρες πολέμου και από άσχημες καταστάσεις. Εκείνοι ήρθαν με ένα πολύ πολεμικό κλίμα, έφεραν πάρα πολλές κλούβες στον ΜΑΤ, προκαλούσαν τους πολίτες, που εκείνοι τι ήθελαν? Να μην γίνει αποθήκη ψυχών, όπως μας έμαθαν και μας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι να λέμε αυτή τη φράση. Ας το πούμε λοιπόν, αποθήκη ψυχών, το νησί και το χωριό μας εκεί πέρα πάνω, το νησί του Πυλίου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάνανε διαδηλώσεις, μάζεψαν υπογραφές με οποιοδήποτε τρόπο. Τελικά δεν πέρασε των πολιτών, πέρασε της κυβέρνησης. Οι πολίτες, ενώ είχαν αποφασίσει να μην δεχτούν τον κόσμο τότε, που και ο κόσμος εκείνοι οι ίδιοι αποφάσισαν να μην μείνουν εδώ πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτα η Δημοτική Αρχή για κάτι παραπάνω και απλά με κάποιες επιστολές και κάποια πολύ χλιαρές αντιδράσεις αποδέχτηκε όλο αυτό. Τώρα σήμερα γίνονται τα εγκαίνια της νέας δομής εκεί πάνω, που ακόμα δεν έχει μπει σε λειτουργία το κέντρο υποδοχής, να ξέρετε. Ήρθαν ιδιωτικές εταιρείες στο νησί της ΚΟ και έκαναν κέντρο υποδοχής εκεί πέρα πάνω. Τώρα όλοι, δεν θέλει κανένας να πάρει την ευθύνη, δεν θέλει κανένας να πιάσει την καυτή πατάτα και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων από το πολιτικό σύστημα. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τα αποδέχτηκαν όλοι μαζί. Και όλο αυτό, κυρία Σαββάκη, γιατί από εκεί και πέρα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο σχέδιο όλο αυτό που έγινε, καθώς είδαμε μετά από συγκεκριμένα ΦΕΚ η ίδια η κυβέρνηση να κάνει κράτος εν κράτη στην ουσία της ΜΚΟ, που εκεί έγιναν πάρα πολλά παιχνίδια εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Ας το πω έτσι, έγιναν τεράστιες business, γιατί έβαλαν με νόμο τις ΜΚΟ και τις δασκοπικές οργανώσεις μέσα στο κράτος, με τη δικαιολογία ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση των μεταναστευτικών ροών. Και από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να γνωρίζουν οι ΜΚΟ που θα έρχονται βάρκες με γυμνεκόπαιδα, να πηγαίνουν, να περιμένουν τον κόσμο που θα έρθει. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και με φωτογραφικό υλικό και από ψαράδες και από πάρα πολλούς ανθρώπους που έβλεπαν ότι το τουρκικό λιμενικό συνόδευε βάρκες μεταναστών μέσα στα χωρικά μας ύδατα, που σημαίνει ότι η ίδια η χώρα της Τουρκίας εσκεμμένα προφανώς έστερνε μετανάστες εδώ πέρα, γιατί θα μπορούσαν να τους σταματήσουν και εκεί, αφού δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν τίποτα πάνω τους. Ανταυτού βλέπουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο από τότε των μεταναστευτικών ροών για αντικατάσταση πληθυσμού. Και όλο αυτό αποδεικνύεται σήμερα, καθώς βλέπουμε και με μαθηματική ακρίβεια πως χιλιάδες Έλληνες πολίτες φεύγουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή και εκείνοι έρχονται εδώ πέρα μετανάστες από άλλα μέρη του κόσμου
και αυτή τη στιγμή θα μείνουν, θα ενταχθούν και μέσα στην κοινωνία μας και σιγά σιγά όλο αυτό που λέμε έθνος σήμερα, οι θείες του γένους μας, συνεχιστές εξαίματος, όλο αυτό σιγά σιγά θα εξαλείψει για όλο αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση σήμερα και είναι πάρα πολύ εμφανές το σχέδιό τους. Μάλιστα, κύριε Φελίκη. Η αλήθεια είναι πλέον ότι είναι ξεκάθαρο και το σχέδιο και όλος ο κόσμος και όλος ο ελληνικός λαός το βλέπει πλέον ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σχέδιο, πρόκειται για αντικατάσταση του λαού με αποδείξεις πλέον. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσω στην επόμενη ερώτηση. Θα είμαστε αμέσως και πάλι μαζί. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, μόλις επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Φελέκη, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Δωδεκανήσου. Μιλάμε για θέματα της επικαιρότητας όσον αφορά στα νησιά μας. Κύριε Φελέκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να κάνει η Δημοτική Αρχή τότε για να αποφευχθεί αυτό που γίνεται σήμερα. Είχε κάποιες επιλογές δηλαδή που μπορούσε να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά ώστε να μην φέρει τους πολίτες, τους νησιώτες της ΚΟ σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το δίλημα, να ζήσουν κάτι το οποίο δεν το θέλουν. Φυσικά θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά. Θα μπορούσαν καταρχάς να ξέρει ο κόσμος ότι ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κάλιστα, θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει ένα τοπικό δημοψήφισμα, να αποφασίσουν οι ίδιοι πολίτες αν θέλουν να γίνουν δομές στο μέρος τους και να δεχτούν όλον αυτόν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ανταυτού ο Δήμος δεν έκανε τίποτα. Έβγαινε και έριχνε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση ότι μας πιέζει ο κ. Καμένος. Πιεζόμαστε από την κυβέρνηση, πιεζόμαστε από τα Υπουργεία, πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Ο κόσμος έφαγε πάρα πολύ ταλαιπωρία γιατί, όπως σας είπα, φέρανε τα ΜΑΤ. Δεν κάνανε ούτε τα αυτονόητα να στείλουν επιστολή στην κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως τα ΜΑΤ από το νησί ΣΚΟ, που σημαίνει ότι το αποδέχτηκαν. Και τώρα σήμερα η τότε Δημοτική Αρχή βγαίνει με ανακοινώσεις και με δελτία τύπου και λέει βεβαίως ότι όλα αυτά έγιναν ερήμην της και που δεν τους ρώτησαν και δεν έκαναν και τίποτα. Εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ψέματα που γίνονται, γιατί θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά και δεν έκαναν τίποτα. Στην ουσία βοήθησαν και την κυβέρνηση να γίνει το κέντρο υποδοχής εκεί πέρα πάνω. Γιατί χρηματοδοτήθηκαν, όλοι οι Δήμοι χρηματοδοτήθηκαν από τη στιγμή που έχουν κέντρα υποδοχής και από εκεί και πέρα το αποδέχτηκαν όλοι μαζί. Βέβαια τώρα κατά πόσο θα είναι δίκαιο για το νησί και για τους πολίτες που θα έρχονται άνθρωποι από άλλες χώρες τόσο πολύ. Δεν ξέρουμε αν και υγειονομικά είναι εντάξει και όπως πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν το γνωρίζουμε. Είχαν ακουστεί πάρα πολύ για κρούσματα και υπατήτηδας την τότε εποχή. Είχαν βγει και δελτία τύπου και το δελτίο εκείνη την εποχή και δελτία τύπου είχαν βγάλει εκείνη την εποχή το νοσοκομείο, ότι όντως υπήρχαν αυτά τα κρούσματα. Από εκεί και πέρα
θέλει μέρημνα αυτή τη στιγμή, θέλει υπομονή, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα και όχι δίκαια για το νησί της ΚΟ και για τους πολίτες που έχουν γίνει εις βάρος τους και αυτή τη στιγμή βγαίνουν και δεν λένε οι τοπικοί παράγοντες την αλήθεια στους ΚΟΟΥς πολίτες, κυρία Σαββάκη. Ναι, κύριε Φελέκη, εδώ όπως βλέπω και το δελτίο τύπου που μου έχετε στείλει για αυτά τα στοιχεία, βέβαια δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε, γιατί προφανώς το έχει γράψει η Δημοτική Αρχή, αλλά τονίζουν κάποια στιγμή και λέει επαναλαμβάνουμε μόνο με την ενότητα όλων των ΚΟΟΥ, την κοινή και αποφασιστική μας στάση, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που μας φόρτωσαν με τη δημιουργία του hot spot. Δηλαδή, είναι σαν ο Δήμος να θέλει να απαλλαγεί από την ευθύνη που τον βαραίνει, γιατί σίγουρα οι ΚΟΟΥ έδειξαν ότι ήταν ενωμένοι εκείνο τον καιρό όταν αντιδρούσανε. Οι αρχές δεν ήταν ενωμένες με τον λαό. Ο λαός μονίμως είναι ενωμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Και σε αυτό το δελτίο τύπου βλέπουμε το Δήμο να θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες του. Πείτε μου τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό. Φυσικά, αυτό κάνουν από τότε, αυτό κάνουν και σήμερα. Συνεχίζουν να αποποιούνται τις ευθύνες. Εννοείται ότι ο κόσμος τότε ήταν ενωμένος σε ένα στόχο και ένα σκοπό να μην δεχτούν όλα αυτά τα πράγματα και να κάνουν το αποθήκη ψυχών το νησί τους. Φυσικά, γιατί ο κόσμος γνώριζε, έβλεπε. Απλά εκείνη την εποχή δεν έκαναν ούτε μια σοβαρή πρόταση, ούτε σοβαρές κινήσεις απέναντι από την κυβέρνηση. Όπως σας είπα, διοικεί. Ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν ήθελε, δεν θα μπορούσαν να δεχτούν τίποτα. Και ανταυτού έβγαιναν και έλεγαν συνέχεια ότι τους πιέζει το Υπουργείο και η κυβέρνηση και ο κύριος Καμένος. Τον κύριο Καμένο τον υποδέχθηκαν με πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις και συνθήκες εδώ πέρα κάτω στην κυρία Σαββάκη. Με γιαούρτια, με αυγά, είχαμε επεισόδια. Άρα ο κόσμος αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα. Για αυτό το πράγμα. Στην ουσία, όντως έγινε ερήμην του κόσμου όλη αυτή η δομή που έγινε πάνω στο πύλι. Μάλιστα. Κύριε Φελέκη, επειδή ο τηλεοπτικός μας χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να περάσω σε μια τελευταία ερώτηση και με αυτό να κλείσουμε. Είστε υποψήφιος βουλευτής με έναν πολιτικό φορέα. Θα ήθελα να δηλώσετε εδώ, να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, τη θέση σας όσον αφορά τέτοιου είδους καταστάσεις. Πώς θα μπορούσατε να το διαχειριστείτε και πώς θα το διαχειριστείτε στο μέλλον εφόσον έχετε την κυβέρνηση στα χέρια σας. Καταρχάς, μόλις αναλάβει η Ελλήνων Συνέλευση τη διακυβέρνηση της χώρας, θα γίνει ένα μεγάλο συμμάζεμα στη χώρα. Εννοείται ότι οι πολίτες, οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα. Ήρθαν εδώ πέρα για ένα καλύτερο μέρος και μια καλύτερη κατάσταση για τη ζωή τους, αλλά δεν γίνεται όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά και τον έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια και τώρα βλέπουμε τις τελευταίες καταστάσεις με την υγειονομική πανδημία που γίνεται, με τα οικονομικά που τον κυνηγάνε, με τα rapid test που ο κόσμος δεν έχει να κάνει. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή όταν το νησί, όταν η Ελλάδα ίδια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δομές, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε ασθενοφόρα, δεν έχουμε κυριολεκτικά ένα σύστημα σοβαρό, μια δημόσια διοίκηση, να γίνονται τέτοια έργα και τέτοιες δομές με τη χρηματοδότηση τη δικιά μας. Γιατί να σας πω κάτι, λένε ότι είναι χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εμείς οι ίδιοι πολίτες, σαν χώρα, πληρώνουμε κάθε χρόνο 22% του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΑΕΠ μας. Οπότε στην ουσία είναι δικά μας χρήματα και απλά μας τα ξαναδίνουν πίσω. Άρα ποια χρηματοδότηση. Όταν δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε δομές, δεν έχουμε ασθενοφόρα, γίνονται τέτοιες υποδομές και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άδικο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, για τη χώρα μας και για τους Έλληνες πολίτες. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μια μεταχείριση αξιοπρεπέστατη και όπως πρέπει, αλλά πρώτα ο Έλληνας. Πρώτα απ' όλα ο Έλληνας. Θα έχουμε δωρεάν υγεία, δωρεάν ασφάλεια, δωρεάν τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες, εννοείται. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν εμβόλια και εξετάσεις δωρεάν και ο Έλληνας να πρέπει να τα πληρώνει από την τσέπη του και να περιμένει στις ουρές και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και στις αρχές τους έδιναν και επιδόματα.
Τους έδιναν επιδόματα 450 ευρώ και το Ταμείο Ανεργίας των Ελλήνων Εργαζομένων ήταν 390, κύριε Σαββάκη. Υπάρχει κάποια δικαιοσύνη? Όλα αυτά θα αλλάξουν την διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης. Θα υπάρχει πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλουν να περάσουν από την Ελλάδα, να τους φιλοξενήσουμε για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να το ταυτοποιηθούν και μετά να πάνε στη χώρα της επιλογής τους, σαφώς. Αυτό είναι και δική τους επιλογή. Μα γι' αυτό έρχονται, κυρία Σαββάκη. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι ασφαλώς δεν θα μείνουν στη χώρα μας. Δεν έχει δυνατότητα η χώρα αυτή τη στιγμή να τους περιθάλψει. Θα τους φροντίσει, εννοείται είμαστε φιλόξενη χώρα, εννοείται ότι είμαστε φιλόξενος λαός και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τον ίδιο τον Έλληνα στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε μια Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν μια Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες. Για μη τι άλλο, δεν θα φυλακίζουμε. Φυσικά, αν θέλουν να πάρουν άσυλο για να πάνε σε κάποια άλλη χώρα να τους υποδεχτεί για μια καλύτερη ζωή και εργασία και περίθαλψη, εννοείται ότι θα εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Φελέκη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Θα είμαστε σε επαφή για να μεταφέρουμε στους συμπολίτες μας τα νεότερα από τα νησιά. Θα σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε πάλι σύντομα. Κυρία Σαββάκη, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις που τρέχουν. Ο κόσμος πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια του. Καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες. Στις δύσκολες ώρες που περνάμε, η Ελλάδα και ο Ελληνισμός, τα πανταχού της γης, είναι ένα πλανητικό όλο αυτό που γίνεται. Τον Έλληνα άνθρωπο κυνηγάνε. Γενικά τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή πολεμούν όλα αυτά τα κράτη και τα συστήματα με όλο αυτό που γίνεται μέσω της πανδημίας. Να μην παραδοθεί κανένας. Δεν είναι κανένας μόνος του. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ για όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί είναι από τους ίδιους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββάκη. Καλό βράδυ. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φελέκης, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Δωδεκανήσου. Ο κόσμος αφυπνίζεται. Οι Έλληνες καταλαβαίνουν τι γίνεται πλέον γύρω τους και εμείς αυτή την υποχρέωση έχουμε να σας προσφέρουμε τις πληροφορίες από όπου μπορούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, θα είμαστε μαζί. Θα σας ευχηθώ και σε εσάς ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και θα είμαστε μαζί και πάλι σύντομα μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.